το ο τρόπος που παίζει αυτή η ομάδα και έστρα στην εθνική. Για ναι, είναι δεδομένο ότι αν έχει περάσει το πέτρο και φάσει με το πρόεδρο το επόμενο, θα είναι μεγάλη διαφορά επίπεδου για τα μάτια τα πάντα. Πώς εύκολα προσπαθεί αυτή η ομάδα από εύκολα τα παιδιά να συμπαθούν πολύ δύσκολα. Σίγουρα, εντάξει, θα είναι πιο δύσκολα παιχνίδια, αλλά εμείς προσεγγίζουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Αυτά τα παιχνίδια δεν πειράζει από εμάς και πρέπει να δίνει τα πάντα για να τα κερδίσει. Και εμείς το κάναμε αυτό σήμερα, είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό και κοιτάμε τώρα μόνο το επόμενο παιχνίδι που είναι το Μεξικό. Πώς φάνηκε που πήρες το χρήσμα στο επίσημο παιχνίδι? Εντάξει, πολύ χαρούμενος, πολύ περήφανος, συνδυάστηκε με νίκη, όλα καλά και συνεχίζουμε. Γιάννη, ο πατέρας σου κάνει πρεμιέρα επίσης με την εθνική ομάδα σε προολυμπιακό πριν από 21 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Ίδια ιστορία τώρα με σένα. Ναι, εντάξει. Τότε ο πατέρας δεν είχε πάρει την πρόκληση, μακάρι να καταφέρουμε εμείς να την πάρουμε. Εντάξει, λογικό το track. Λογικό το track, εντάξει. Θα το ξεπεράσουμε για να μια χαρά. Είχε. Δεν φαίνονταν να έχει. Είχαν όλοι οι παίκτες. Νομίζω πολύ. Τι κάνατε σήμερα? Τι κάνατε σήμερα καλύτερα από ότι στα φιλικά ή στις προπονήσεις δηλαδή? Εντάξει, ανεβάσαμε λίγο την άμυνά μας. Δεύτερο ημίχρονο, βάλαμε εύκολα καλάθια. Εντάξει, τα απλά πράγματα. Το σουτάκι το μακρινό. Ναι, θα το βελτιώσουμε. Εντάξει, όσο περνάει το τουρνουά, πρώτο μάτι, μπάλες καινούργιες. Εντάξει, νομίζω ότι το βελτιώσουμε όσο περνάει το τουρνουά. Νομίζω ότι είναι θέμα μέρας ή κυκλοφορίας την μπάλα. Είναι και μέρας. Είχαμε ανοιχτά σουτ και εγώ και άλλα παιδιά. Χάσαμε μερικά ανοιχτά σουτ. Εντάξει, να τα βάλουμε. Γενικά τι γεύση αφήνει το πρώτο μάτι? Εντάξει, γλυκιά γεύση όταν κερδίζει με 20 πόντους και διαφορά. Νομίζω πως γλυκιά, απλά πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα στο παιχνίδι μας. Ευχαριστώ.